Εντάξει, στη φάση που είμαστε είμαι πολύ στεναχωρημένος γιατί έχουν μείνει δύο live ουσιαστικά ή μπορεί και ένα για μένα. Οπότε με στεναχωρεί που τώρα στο τέλος έχω μια τέτοια εμφάνιση. Φυσικά δεν μπορώ να το αλλάξω αυτό αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν θα με βοηθήσει να έχω αρνητική ενέργεια και σκέψη όλη την εβδομάδα. Σίγουρα δεν θα με βοηθήσει, απλά αυτή τη στιγμή είμαι πολύ ξενερωμένος και στεναχωρημένος που είχα αυτή τη δύσκολη, την άτυχη, τη δύσκολη στιγμή, δεν ξέρω πώς θα το πω. Εχθές είχα... Ήμουν τόσο ξενερωμένος μετά που έλεγα ντρέπομαι να πάω στον ημιτελικό. Αλήθεια σου λέω, Κόνη. Βλέπεις ότι εγώ είμαι ο πρώτος που σου λέω άλλες φορές, ξεκόλα. Βέβαια, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν είμαστε στην ίδια θέση. Τι εννοώ στην ίδια θέση? Είμαι 10 χρόνια μεγαλύτερο σου. 11, τώρα που το σκέφτομαι καλά. Και εσύ σε μια μεταβατική φάση που είσαι στα καλύτερά σου, πίστεψέ με. Δεν στο λέω για να... Άκουσέ με. Για 18 χρονών είσαι τέλεια. Άκουσέ με. Εγώ είμαι σε μια φάση που άμα εγώ τώρα και δεν ξεκινήσω να κάνω πράγματα, τον Αύγουστο γίνομαι 29. Τελείωσα. Δεν έχω περιθώρια ηλικιακά. Ειδικά μετά από εδώ. Μετά από εδώ, άμα δεν κάνω κάτι να... Καταλαβες. Ντρέπομαι να πάω στον τελικό. Δηλαδή ντρέπομαι που πάω. Σκάω γιατί πάω. Ντρέπομαι που πάω στον τελικό. Με αυτή την εμφάνιση. Ντρέπομαι για τον εαυτό μου. Εκμεταλλεύσου το όμως. Δεν μπορείς να το αφήσεις να φύγει έτσι. Καλά, δεν σου... Σκέψου να ήταν η τελευταία σου. Αυτή η εμφάνιση μπορεί να τα ανατρέψει όλα. Το ξέρεις αυτό, ότι με μία εμφάνιση μπορείς να τα γυρίσεις τούμπα. Συμφωνώ, αλλά... Ας μπορέσουμε να το κάνουμε. Σου εξηγώ ότι χθες είχα τέτοια ψυχολογία ότι λέω ντρέπομαι. Το καταλαβαίνω απόλυτα, πίστεψέ μου. Ντρέπομαι, λέω, που πας στο ημιτελικό αυτή τη στιγμή, με αυτή την εμφάνιση. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ αυτό που λες. Τι έλα ρε Γιάννη, ρε Στέφανε. Είναι αλήθεια. Έχεις καταφέρει να είσαι στον ημιτελικό, είσαι επαγγελματίας τραγουδιστής και έχεις πει 10 τραγούδια καλά. Είμαι επαγγελματίας τραγουδιστής και χθες ήμουνα. Εντάξει, και πελάτης. Τι έγινε, εχθές τι έγινε. Ξέρω ότι το έλεγα πολύ καλύτερα στις πρόβες, μπορεί να μην το έλεγα τέλεια, αλλά σίγουρα το έλεγα πολύ καλύτερα. Δεν το είπα όπως το είπα στις πρόβες, είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Εντάξει, και άλλες φορές μου έχει τύχει βέβαια, αλλά τουλάχιστον ίσως να ήμουν λίγο κοντά στις πρόβες. Τώρα ήμουν πολύ μακριά από τις πρόβες. Και αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι το δούλεψα το τραγούδι πάρα πολύ, το προσπάθησα, το μελέτησα, αλλά δεν βγήκε. Θέλω να σου πω ότι είσαι εδώ μέσα 10 live και έχεις αποδείξει ποιος είσαι. Δεν έχεις κάτι άλλο να αποδείξεις, ότι έχεις μια τυχή στιγμή, δεν πάει να πει κάτι. Δεν ήταν μία, ήταν το ξένος. Εντάξει, αυτή. Στόχος μου είναι ο ημιτελικός, να φτάσω στον τελικό και αν καταφέρω να φτάσω στον τελικό, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, θα είμαι χαρούμενος. Αρκεί να έχω μια καλή εμφάνιση την επόμενη εβδομάδα. Γιάννη, μια χαρά. Θα το ακούω, δεν ήταν τόσο κακό. Ειδικά από το μισό τραγούδι και μετά ήσουν. Ήταν πολύ φάτσο το τραγούδι. Να ήταν και μία και δύο, δεν πειράζει. Έχεις καλές εμφανίσεις. Έχεις. Δηλαδή, σαν προφίλ. Στο λέω εγώ τη βλέπω. Σαν προφίλ. Δεν βλέπεις κάτι άσχημο. Όταν πρωτομπήκα στην Ακαδημία, δεν περίμενα. Φυσικά και είχα φιλοδοξίες και στόχους, αλλά. Εντάξει, φοβόμουν για το τι μπορεί να γίνει, ο στόχος μου ήταν η δεκάδα, εν τέλει είμαι στους 8. Και να ήμουν νικητής. Νικητής δεν ήμουν. Άσχημα, γιατί με αυτή την εμφάνιση, να είσαι... καλύτερα να μην ήμουν. Όμως σε νιώθω, νιώθεις λες και είσαι απογοητεύσει τον εαυτό σου. Γιατί λες αυτό, δεν είναι... Θα ντρεπόμουν, ας πούμε, αύριο να είμαι νικητής με αυτή την εμφάνιση. Δεν είναι αυτό που κάνω, δεν είναι αυτό που μπορώ. Ξέρω ότι μπορώ. Δηλαδή δεν είναι, ωραία, εντάξει, νίκης, δεν είναι για μένα αυτό. Σε καταλαβαίνω. Πίστεψε, είμαι το άτομο που εδώ μέσα σε καταλαβαίνω περισσότερο από όλους.